Pharmalead Black Range. Ισχυρές φόρμουλες βιταμινών και μετάλλων σε high-end συνθέσεις, με υπερτροφές και βότανα με τη μέθοδο Fresh Freeze Drying, για καλύτερη απορρόφηση και παρατεταμένη ευεργετική δράση. Συμπληρώματα διατροφής Pharmalead Black Range. Στα φαρμακεία από την IAMA Pharmaceutical. Πέρασε μπάλα για τον Κογιά. Την έχει στην κατοχή του. Είναι και επικίνδυνος. Παίζει πλασαριστά. Ευκαιρία για την ΑΕΛ. Το τελείωμα στα δίκτυα. 1-0 η ΑΕΛ στο καλημέρα. Ανοίγει το σκορ με τον Χριστοδούλου. Ξεκίνησε η φάση από μια απομάκρυνση από πλευρά ΑΕΛ. Ο Κογιάς κινήθηκε πολύ έξυπνα με την μπάλα. Μοίρασε στον Θεμιστοκλέους. Ελευθερώνει τον Σοκράτους ο Κατιρτζής. Βγαίνει σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαγιά, η μπάλα πάει έξω. Καλή στιγμή με τον Ηροδότου. Ο Αποέλ έχασε καλές ευκαιρίες. Αποκορύφωμα την κεφαγιά του Ηροδότου στο 18. Εδώ βγαίνει ο Αθανασίου. Κάποιες φωνές για πέναλτι. Θα τον φωνάξει για να τον κυτρινίσει ο Τσεντί. Για θέατρο. Είναι μια φάση που θα δούμε εκ νέου. Πέρασε. Αθανασίου εδώ λέει όχι. Ναι, δεν ξέρω αν το βρίσκει. Πουσαϊτίδης. Γίνεται η σέντρα στην περιοχή. Ο Κωνσταντίνου το κεφάλι μπάλα πέρασε από όλους. Το γύρισμα. Ευκαιρία στη γραμμή. Διώχνει ΑΕΛ. Εδώ είναι ο Γεωργίου. Έγινε το γύρισμα. Έδιωξε ο Κυριάκου. Παίρνει και πάλι ο Γεωργίου. Κάνει και την σέντρα. Περνάει μπάλα δοκάρι. Πουρσαϊτίδης, τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Αποέλ. Στο 34, πολύ καλή μπαγιά από τον Ανδρέα Γεωργίου. Στην κίνηση το βολέ του Πουρσαϊτίδη. Μπάλα χτυπά στο οριζόντιο δοκάρι και πηγαίνει εκτός. Ο Χρυσόστομος Χρυσοστόμου ήρθε πέρσι στην ΑΕΛ, ανέλαβε την ΚΑΠΑ 16 και φέτος πήρε το χρήσμα για την ΚΑΠΑ 19. Ευκαιρία εδώ για τον Αποέλ. Το σούτ άλλο ένα δοκάρι. Νέα ευκαιρία. Δεν απομακρύνεται μπάλα. Δεν μπορεί το Κωνσταντίνου. Το δοκάρι νομίζω είναι από τον Παναγιώτη Κατιρτζή. Εδώ το γέμισμα, η απομάκρυνση, το σούτ που έγινε στο δοκάρι. Κεφαγιά από τον Χατζηγεωργίου δεν είχε αντίκρισμα. Δοκάρι από τον Παναγιώτη Κατιρτζή. Με βολέ δίνει γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι προς το μέρος του Κογιά, ο οποίος κερδίζει και την κεφαγιά. Ο Θεμιστοκλέους επωφελείται, μπαίνει και στην περιοχή. Θέλει να περάσει ο Θεμιστοκλέους στο πλασέ στον Αθανασίου. Συνεχίζεται η φάση για την ΑΕΛ. Κόρνερ. Εκτελείται το κόρνερ από τον Χριστοδούλου εντός δευτερολέπτων. Τώρα θα γίνει εκτέλεση. Και φαγιά η μπάλα πάει έξω. Καλή στιγμή για την ΑΕΛ. Χατζηγεωργίου. Βρίσκει τον Χαράλαμπο Κατιρτζή. Ποιος ψάχνει χώρο για το σουτ. Θα το επιχειρήσει. Η μπάλα πάει έξω. Μόνη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο το σουτ του Χαράλαμπου Κατιρτζή. Και τώρα είναι ο Παναγιώτης Κατιρτζής που προλαβαίνει την μπάλα εντός. Κρατά και ψάχνει επιλογές. Θα σεντράρει στην περιοχή. Ο Κωνσταντίνου κατεβάζει τα κουράκια για Ηροδότου. Το σουτ πάει έξω η μπάλα. Οκτάδα γιατί ο Απόλλωνας θα μείνει στους 8 στην 8η θέση. Αλλά υπάρχει ακόμη χρόνος και θα δούμε και στη συνέχεια αυτά. Βγαίνει σέντρα στην περιοχή. Η κεφαγιά να πως ανατρέπονται όλα 1-1. Σκοράρει ο Αποέλ. Έχω την εντύπωση με το Σοκράτους πρέπει να είναι ο σκορέρ. 1-1 για τον Αποέλ στο 59 και εδώ η αφιέρωση στον Άντρο Πετρίδη, τον εν ενεργεία προπονητή τερματοφυλάκων του Αποέλ, πρώην θρύλο της ομάδας, ο οποίος περνά μια περιπέτεια υγείας. Να το ευχηθούμε και εμείς περαστικά. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντική απουσία είναι αυτή για τον Αποέλ. Για του Μικελίδη είναι δυνατή. Ο Γεωργίου γυρίζει, φωνές για χέρι. Υπάρχει πέναλτι. Βοηθός και διαιτητής δείχνουν την ασπριβούλα. Δείτε εδώ. Ο Κυριάκου είναι στη φάση με τον Γεωργίου. Σωστός ο διαιτητής. Ανοιχτό το χέρι. Άψογη συνεργασία με τον βοηθό. Και ο Γεωργίου. Ο Ανδρέας Γεωργίου που το κέρδισε κιόλας το πέναλτι. Πέναντι στον Ανδρέα Παναγή. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί στα δίκτυα. Διόνο Αποέλ γυρίζει το παιχνίδι. Ο Αποέλ σε αυτό το δεύτερο μέρος είναι αποτελεσματικός, κάτι που δεν είχε στο πρώτο ημίχρονο. Και ο Γεωργίου κάνει το 2-1 για την ομάδα του Αποέλ. Ανατρέπει το εις βάρος του 1-0 από το δεύτερο λεπτό, όπως είχε διαμορφωθεί με τον κόλ του Θεμιστοκλέους, χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γεωργίου εδώ. Κατιρτζής είναι μπροστά, τελειώνει τη φάση. Αλλά πάει έξω του προπονητικού επιτελείου. Έχει δοθεί, διαμαρτυρήθηκαν για το offside της ΑΕΛ. Γιατί στη συνέχεια είχαν κερδίσει το corner. Ο Τούμπας τώρα στο προσκήνιο για τον Αποέλ. Το γύρισμα από μάκριση της μπάλας. Ο Κατιρτζής το σουτ έξω. Είναι μια τεράστια ευκαιρία αυτή.
εκτελείται το κόρνερ. Η κεφαλιά, η μπάλα πάει στο δοκάρι, έχω την εντύπωση. Δείτε την εκτέλεση κόρνερ από τον Χαράλαμπο Κατιρτζή. Η μπάλα πήγε στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά στο δοκάρι. Το 74 μπροστά. Ο Αποέλ εδώ, ευκαιρία με τον Κώστα στην περιοχή. Επικίνδυνη εδώ η ΑΕΛ, η σέντρα, υπάρχει πέναλτι. Πέναλτι για την ΑΕΛ, διαμαρτύρεται με τον αριθμό 20 ο Σοκράτους. Εδώ ξανά η φάση. Εδώ θα πρέπει να δούμε. Ο Κογιάς είναι πάνω από την μπάλα. Εκτελεί 2-2 η ΑΕΛ. Ισοφαρίζει με τον Κογιά. Στην πρώτη του φετινή εμφάνιση με την ΚΑΠΑ 19, ο περσινός πρωτοσκόρερ. Εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι για το 2-1. Στο 86 ο Κογιάς από την άσπρη βούλα έκανε το 2-2. Ευκαιρία εδώ για τον Αποέλ. Το σούτ πάει έξω η μπάλα. Να δούμε πώς θα κρατήσει ο διαιτητής. Είχαμε διακοπή και με τον τραυματισμό του ίδιου του διαιτητή. Εκτελείται το φάουλ. Πάει απευθείας έξω η μπάλα. Έχει ένα μάτς να δώσει από όλη με την ΑΕΚ 8-11 του. Το εξαναβολής της έκτης αγωνιστικής. Εδώ μπροστά από ελ. Ευκαιρία το σούτ έξω. Εκτελεί στο πρώτο δοκάρι. Η κεφαγιά δοκάρι όμως για την ΑΕΛ. Το οποίο θα δούμε ξανά με την εκτέλεση του Χριστοφίδη. Έγινε κεφαγιά από τον Γενεθλίου. Pharmalead Black Range. Ισχυρές φόρμουλες βιταμινών και μετάλλων σε high-end συνθέσεις. Με υπερτροφές και βότανα με τη μέθοδο Fresh Freeze Drying. Για καλύτερη απορρόφηση και παρατεταμένη ευεργετική δράση. Συμπληρώματα διατροφής Pharmalead Black Range. Στα φαρμακεία από την IAMA Pharmaceutical.